Αντιπολεμικό συλλαλητήριο εναντίον ενδεχόμενης επίθεσης στη Συρία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Συρία, κατά του ΝΑΤΟ και των εξοπλισμών και έκαναν πορεία που κατέληξε στην Αμερικανική Πρεσβεία. Σήμερα είμαστε εδώ για να αποτρέψουμε μια νέα εγκληματική επέμβαση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη Συρία. Για να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε από την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει τις διευκολύνσεις και την έμεση συμμετοχή στο έγκλημα. Να ευαισθητοποιήσουμε τον ελληνικό λαό για αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί. Να τον ευαισθητοποιήσουμε στην κατεύθυνση ότι αυτό που συμβαίνει εκεί δεν αφορά μονάχα το συριακό λαό, αλλά είναι ένας πόλεμος που μπορεί να έρθει και στη δική μας γειτονιά. Οι διαδηλωτές έκαψαν σημαίες έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία. Όμως... Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συζήτησε τις εξελίξεις στη Συρία σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση.